Μωυσής Λίτσης στην άλλη γραμμή της σύνδεσης για να μας δώσει το ρεπορτάζ από την Μέση Ανατολή. Μωυσή μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Να ξεκινήσουμε από την τελευταία είδηση που είπες και εσύ. Σωστά. Εντάχει, σωστά. Που είναι ότι ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου ζήτησε και από τους υπόλοιπους δικαστές να εκκρίνουν ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού του Μπέντζαμιν Νετανιάου, του Υπουργού Άμυνος του Γιοάβ Γκαλάντ και τριών στην ουσία ηγετών της Χαμάς, του Γιαχία Σινουάρ που είναι ο στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς που βρίσκεται στη Γάζα, του Ισμαήλ Χανίγια που είναι ο πολιτικός ηγέτης και βρίσκεται στο Κατάρ και ο Μοχάμαντ Ντεϊφ που είναι επικεφαλής των ταξιαρχιών Αλ Κασέμ. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις και από τη Χαμάς, η οποία λέει ότι εξισώνει θήτη και θύμα, και βέβαια από το Ισραήλ. Πρώτον ο Γκάντ, Μπένι Γκάντ, ότι είναι απαράδεκτο το να εξισώνεται η πολιτική ηγεσία μιας χώρας με αιμοδιψείς τρομοκράτες, όπως είπε, και ακόμα και ο επικεφαλής αντιπολίτευσης, ο Γιαίρ Λαπίντ, χαρακτήρισε απαράδεκτη την απόφαση και ζήτησε μάλιστα και την παρέμβαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Μέχρι στιγμής αυτές είναι οι εντάχει αντιδράσεις. Δεν ξέρουμε αν θα κάνει και κάποια δήλωση, κάποια αντίδραση θα έχουμε και από την πλευρά του Πρωθυπουργού, του Μπέντζαμιν Νετανιάου. Αυτά όσον αφορά την τελευταία αυτή εξέλιξη στο θέμα του πολέμου. Προφανώς αυτή η εξέλιξη που έρχεται από τη Χάγη, η Μωυσή, αφορά βέβαια την υπόθεση της Νοτιού Αφρικής, έτσι, και της αγωγής που έχει καταθέσει η Νότια Αφρική κατά του Ισραήλ, έτσι, ή κάνω λάθος? Δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής. Υποθέτω, αλλά δεν είναι σαφές προς το παρόν από την ειδησιογραφία, αν είναι στα πλαίσια της προσφυγής αυτής. Φαντάζομαι ότι για αυτό το λόγο δεν θα έχει κανένα. Γιατί δεν υπάρχει άλλη, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον εγώ, δεν υπάρχει άλλη αγωγή κατά του Ισραήλ και του Νετανιάχου συγκεκριμένα πέραν της Νότιας Αφρικής. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αν θυμάμαι καλά, και από την. Μπορεί και αυτοβούλος να έρθει. Του Ρώσου ηγέτη, του Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν ξέρω αν προσφύγει κάποιος. Ναι. Ή έβγαλε ένταλμα σύλληψης, ας πούμε σε εισαγωγικά αυταπαγγέλτος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Λόγω των. Σωστό. Θεωρούσε ότι έχει κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία.